Χθες το βράδυ θα μας ενημερώσει η Έρικα Καβάζη, γιατί τα έκαναν όλα από ό,τι κατάλαβα. Έρικα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι από τη Λεμεσό. Άγρια συμπλοκή που είχαμε χθες βράδυ στην Λεμεσό και μάλιστα στη μέση κεντρικού δρόμου, εκεί στα φώτα Μοδίτη, έτσι είναι γνωστά, στην Λεωφόρο Πάφου. Φαίνεται ότι δύο διαφορετικές ομάδες Σύριων που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο έλυσαν τις διαφορές τους μέσα στον δρόμο, κατέβηκαν από τα οχήματα και άρχισαν να παίζουν ξύλο στην μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο τραυματισμούς και υλικές ζημίες στα οχήματα της μιας ομάδας. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής, Κατερίνα, είναι ότι πρόκειται για δύο ομάδες από δύο διαφορετικές οικογένειες. Για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμή αποφάσισαν να λύσουν με τέτοιο τρόπο τις διαφορές τους. Μάλιστα, από τη συμπλοκή, ίσως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για αρκετές ώρες, οι οποίες έφτασαν ενισχύσεις της αστυνομίας ώστε να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση, καθώς η συμπλοκή έγινε και μπροστά στα μάτια δεκάδων διεχόμενων οδηγών στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Έσπαζαν τα γυαλιά των αυτοκινήτων ο ένας του άλλου. Μα πόση ώρα πήρε τούτον ούλον το πράγμα δηλαδή? Πήρε αρκετά λεπτά, Κατερίνα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Κλείθηκε άμεσα η αστυνομία, έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο μέχρι να μεταβούν φαίνεται να είχαν γίνει καπνός. Δύο πρόσωπα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας μάλιστα με διάθεση, καθώς, Κατερίνα, να σου πω ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση είναι ότι στο έδαφος εκεί εκτός από γυαλιά, αίματα και άλλα αντικείμενα εντοπίστηκε και ένα ρόπαλο το οποίο παραλύθηκε. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή την αγριότητα της συμπλοκής. Το ένα άτομο φέρει διάθεση σύμφωνα με την πληροφόρηση και βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς και ένα άλλο πρόσωπο, ενώ η αστυνομία αναζητεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής 5 πρόσωπα. Οι εξετάσεις συνεχίζονται τώρα με το πρώτο φως της ημέρας. Αναμένεται να ληφθούν και κλειστά κυκλώματα από γειτονικά υποστατικά σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτόν τον καυγά, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ήταν περίπου 50 πρόσωπα συριακής καταγωγής. 50 πρόσωπα τσακώνονταν μέσα στο δρόμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Έρικα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.